Πήγαμε χθες λοιπόν, πήγαμε χθες με τον κύριο Βιτάλη εχθές, πήγαμε, επισκεφτήκαμε τον Μητροπολίτη. Ναι, επισκεφτήκαμε, είχαμε τη μεγάλη τιμή, Φίλιππε, να σε συνοδεύσω σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Ταξίδι εντός εισαγωγικών, ήταν ένα προσκύνημα αυτό. Πήγαμε μαζί και συναντήσαμε τον στο Αίγιο και συναντήσαμε τον Μητροπολίτη Ιερώνυμο, έναν νέο σε ηλικία Μητροπολίτη, διάδοχο του Αμβροσίου. Είναι Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Ιγιαλίας. Μας δέχτηκε στο γραφείο του με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Η συνάντηση δεν ήταν ούτε εθιμοτυπική, ούτε πολιτική. Ήταν μια καρδιακή συνάντηση ανθρώπων που γνωρίζονται χρόνια, εντός εισαγωγικών γνωρίζονται χρόνια, και έχουν τα ίδια θέλω και τις ίδιες επιδιώξεις. Ο πρόεδρος, ναι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η φιλοξενία του ήταν τόσο θερμή και τα δώρα του τόσο πολλά που μας συγκίνησαν. Ο πρόεδρος Φίλιππος Καμπούρης είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί στα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν την Εκκλησία μας, αυτά τα οποία συζητάμε κάθε μέρα. Ο Μητροπολίτης, ο οποίος πραγματικά είναι ένα πρότυπο δεσπότη, κατηρτισμένος, ταπεινός, πράος, άνθρωπος αγάπης, μας έκανε και ένα μικρό κήρυγμα αγάπης. Και όλο το Αίγιο τον αγαπά πάρα πολύ. Έτσι, είναι σημαντικό. Ναι, ναι. Και αμέσως μετά να πούμε ότι βρεθήκαμε και επισκεφθήκαμε... Εκεί πλέον μιλάμε για... Με τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο, τον έτσι, αγαπημένο. Έτσι, τον αγαπημένο. Ο οποίος να δούμε και ένα σχετικό βιντεάκι. Να δούμε ένα σχετικό βιντεάκι. Ναι. Σε μεσμέτω, σε ευχαριστώ πολύ που με υποδεχτήκατε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή επιτυχία. Καλή νίκη. Να είσαστε καλά. Έτσι θέλουμε την ευλογία σας για τον αγώνα μας. Προσευχή. Ο καλός Θεός μας βοήθησε. Καλές νίκες. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για τη φιλοξενία την όμορφη. Ναι, φιλοξενία μας έκανε ένα νηστίσιμο τραπέζι. Πραγματικά συγκινητικό. Και τα λόγια του, φυσικά, τα λόγια του, τα συγκινητικά. Και η αγάπη του και η αγκαλιά του. Η αγάπη του στο πρόσωπό σου μεγάλη. Και η έκφραση του προσώπου του. Ναι. Έδειχνε πολλά. Ναι. Αυτό ήταν μια συνάντηση αγάπης. Και έδωσαν και ευχή και οι δυο τους και ευλογία. Πάμε στην αστυνομία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κ. Βιτάλης. Είναι πολύ σημαντικό που έχετε την ευλογία του πρώην Μητροπολίτη, του πρώην Καλαβρίτων Αμβροσίου, που είναι μια άγια μορφή. Τη χρειαζόμαστε όσο ποτέ, ειδικά σήμερα και ειδικά στις εποχές που ζούμε. Να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά αθωώθηκε ο Δημήτρης Αλικάκος, σαν είδηση. Αθωώθηκε για την εκφώνηση του Αγίου Φωτός.